Της Real News υπάρχει ένα δημοσίευμα, το οποίο δημοσίευμα σε θέλει ξανά ερωτευμένη, έτσι να έχεις έρθει πιο κοντά με πολύ γνωστό επιχειρηματία. Αυτό είναι κάτι που έχει δημοσιευθεί. Ναι. Φαντάζομαι, από την εμπειρία μου δηλαδή, σε όλα αυτά, και με τη συγκεκριμένη εφημερίδα και με πολλές άλλες, ότι θα πρέπει να είναι πάλι ένα μύθευμα. Υποθέτω ότι θα είναι κάτι τέτοιο, και επειδή και η βασική μου αρχή είναι να μην τοποθετούμε σε οτιδήποτε γράφεται. Έχουν γραφτεί όλα αυτά τα χρόνια πολλές τέτοιου τύπου σχέσεις. Οι περισσότερες μάλιστα είναι με ανθρώπους του πολύ φιλικού μου περιβάλλοντος και πολύ αγαπημένου μου ανθρώπου. Οπότε ναι, εντάξει, άλλο ένα τέτοιο θα είναι. Έχεις κινηθεί και νομικά όμως στο παρελθόν σε περιοδικά και εφημερίδες. Και έχει καταλήξει κάπου. Έχω βρει λίγο την ησυχία μου για ένα μικρό χρονικό διάστημα και μετά πάλι με περίσσια ορμή. Επιστρέφουν με καινούριες έτσι ωραίες σκέψεις και ιδέες. Έχεις κλάψει ποτέ για δημοσιεύματα? Όχι. Όχι, έχω εκνευριστεί. Έχω εκνευριστεί και την ίδια στιγμή ντρέπομαι κιόλας, γιατί ξέρεις όλα αυτά είναι ασήμαντα.